Πάμε τώρα σε ένα θέμα προς συζήτηση, μιας και φαίνεται ότι υπό επεξεργασία βρίσκεται το σχέδιο για την δημιουργία βιοπάρκου στην Αλεξανδρούπολη. Έχουμε δυνατότητα και φιλοξενούμε ζωντανά στο στούντιό μας τον κύριο Κριτού Κριτή, τον γνωστό τοπογράφο μηχανικό, αλλά βεβαίως και υπηρεσιακό στέλεχος του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Σόπου. Ο σχεδιασμός λοιπόν για το βιοπάρκο, όταν είχαμε ακούσει πρώτη φορά για το συγκεκριμένο, ήταν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, οπότε και παρουσιάστηκε ένα σχέδιο που είχε να κάνει με την δημιουργία ουσιαστικά μικρών λαχανόκηπων, εγώ να σας πω την αλήθεια τα ονόμαζα. Κάπως έτσι δεν είναι? Ναι, είναι άλλο ένα έργο και προεκλογικό, αλλά από ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή σήμερα ξεκινάει να υλοποιείται. Ένα έργο το οποίο μέσα σε αυτές τις 77 εργάσιμες ημέρες που έχουν περάσει από τότε που αναλάβαμε το Δήμο, όλοι από με τον κύριο Λαμπάκη, τους αντιδημάρχους, τους δημοτικούς συμβούλους και τους ειδικούς συνεργάτες εμάς δηλαδή, έχουμε και αυτό στα χέρια μας. Είναι ένα έργο το οποίο ήταν μια ιδέα του αρχιτέκτονα κ. Ζολώτα Βασίλη, το οποίο το πήρε, το αγκάλιασε ο κ. Λαμπάκης, και έχω την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να το έχουν αναθέσει σε μένα ώστε να το υλοποιήσουμε και να το φτιάξουμε έξω πάρα πολύ σύντομα. Mm-hmm. Όταν λέμε πάρα πολύ σύντομα, πόσο σύντομα εννοούμε, σαν χρονοδιάγραμμα? Ευελπιστούμε ότι θα προλάβουμε τον Μάιο, όπου είναι και ο μήνας στον οποίο γίνονται οι περισσότερες σπορές, ντομάτες κτλ. Ώστε να ξεκινήσει να δίνονται αυτά τα διαμερίσματα, τα λέμε εμείς, τα μικρά τμήματα που ξεκινούν από 50 τετραγωνικά μέτρα μέχρι 100 τετραγωνικά μέτρα. Γνωρίζουμε ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι? Κυρία Σόκου, ξέρετε ότι στην Αλεξανδρούπολη το 20% της πόλης βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κατάσταση φτώχειας. Δηλαδή, 3.000 νοικοκυριά στην Αλεξανδρούπολη αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Εμείς σαν Δήμος αυτό που θέλουμε να κάνουμε, που το είχαμε πει και προεκλογικά ξανατονίζω, είναι να βοηθήσουμε και να τονώσουμε αυτές τις ομάδες ανθρώπων οι οποίες οικονομικά δεν μπορούν να σταθούν, δεν έχουν τα βασικά στοιχεία να φάνε δηλαδή. Αυτοί οι βιοαγροί, οι λαχανόκηποι, οι μπαρτσέδες όπως τους λένε λαϊκά, έχουν στόχο τους ανθρώπους οι οποίοι είναι άποροι, τους συνταξιούχους. Είναι περίπου 270 με 300 βιοαγροί που θα δημιουργήσουμε μέσα σε αυτή την έκταση. Άρα και ισάριθμοι δικαιούχοι. Ακριβώς. Μέσα σε αυτά τα 27 στρέμματα που βρήκαμε, είναι μια δημοτική έκταση. Είναι μια προσπάθεια η οποία ακούστηκε και σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα, ένα πιλωτικό πρόγραμμα που εμείς δεν κοιτάμε μόνο αυτά τα 27 στρέμματα, αυτούς τους 300 βιοαγρούς οι οποίοι θα δοθούν δωρεάν στους ανθρώπους αυτούς που έχουν ανάγκη για να τους καλλιεργήσουν. Κοιτάμε και μακρύτερα, και όταν λέω μακρύτερα εννοώ να υλοποιηθεί ένα σχέδιο στο οποίο θα μπορούμε πλέον σε τμήματα ενός στρεμάτου, ένα στρέμμα δηλαδή, να δοθούν σε ανθρώπους ώστε να μπορέσουν να φυτέψουν δέντρα, ελιές, αμπέλια. Πάλι υποθέτω ότι θα έχει σχέση με την οικονομική κατάσταση του καθενός. Ακριβώς, αλλά και όχι μόνο αυτό το μεγαλύτερο όνειρό μας, είναι πλέον αφορά και το ίδιο το κράτος, όχι μόνο το Δήμο, που πρέπει να αλλάξει τις χρήσεις γης και να μπορέσει να δώσει στους Δήμους εκτάσεις στις οποίες να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό ακριβώς το πράγμα. Να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια ασπίδα, μια ομπρέλα ανάπτυξη στην πόλη, η οποία σε αυτό το τομέα που μιλάμε τώρα, στον αγροτικό τομέα, θα βιοθωρακίσει την πόλη και θα την αναπτύξει μοναδικά και όσο κανένα τρόπο. Μιλούμε για εκτάσεις ουσιαστικά οι οποίες και θα δοθούν για χρήση, για αξιοποίηση. Δεν είναι δηλαδή ότι δικαιωματικά μετά ανήκει στη συγκεκριμένη οικογένεια. Μπορεί του χρόνου να είναι δικαιούχος μια άλλη οικογένεια που θα έχει μεγαλύτερο πρόβλημα, να υποθέσω. Ακριβώς. Αυτοί οι αγροί, συγκεκριμένα τώρα, ας μιλήσουμε για τον βιοαγρό που κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή θα δοθεί, θα ενοικιαστεί χωρίς αντίτιμο. Χωρίς αντίτιμο. Θα δοθεί δηλαδή με ένα χαρτί, ένα συμβόλαιο, ένα συμφωνητικό για 2-3 χρόνια, με φυσικά όρο να το καλλιεργεί, να το καλλιεργεί το μπακτσέ αυτό, να φυτέψει ό,τι θέλει, κατ' υπόδειξη του γεωπόνου που υπάρχει στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, και φυσικά να μπορέσει να
έχει αυτός που θα το καλλιεργεί και η οικογένειά του τα απαραίτητα. Έχετε δει πάρα πολλές φορές την ώρα που σχολάνει, που τελειώνει οι λαϊκές αγορές, ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν στα σκουπίδια για να βρουν σάπιες ντομάτες κτλ. Δυστυχώς και αυτά τα περιστατικά πληθαίνουν. Αυτό το κοινωνικό φαινόμενο θα μεγαλώσει. Δεν απευθυνόμαστε βέβαια μόνο σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά αυτοί οι άνθρωποι που θα πάρουν αυτές τις εκτάσεις θα είναι υποχρεωμένοι φυσικά να τους καλλιεργούν και εφόσον δεν θελήσουν, μετά από κάποιο καιρό θα δίνονται σε άλλους. Το 10% αυτής της καλλιέργειας θα πηγαίνει στο κοινωνικό παντοπολείο. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Το οποίο κάποια στιγμή θα δρομολογηθεί για να δημιουργηθεί. Το οποίο θα δρομολογηθεί και αυτό. Είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα, όπως είπαμε, αυτή η βιοαγρή, η οποία ο κύριος Λαμπάκης το ανέφερε και στον κύριο Σαμαρά που ήρθε εδώ στην Αλεξανδρούπολη, έδειξε το σχέδιο που φτιάχνεται με τους δρόμους που θα έχουν μέσα αυτοί οι μπακτσέδες, που έχουν ονομασίες ντομάτα, πιπεριά, αγκουράκι, και ενθουσιάστηκε και αυτός και είπε ότι είναι κάτι το μοναδικό και κάτι το πάρα πολύ όμορφο και ανθρωπιστικό, ας πούμε. Τώρα αν το πάρουμε λίγο στα λειτουργικά, δηλαδή νερό, ίσως ενδεχόμενα κάποιος χώρος στον οποίο θα πρέπει να φυλάσσουν τα εργαλεία τους οι άνθρωποι, δεν ξέρω αν θα χρειαστεί ρεύμα, όλα αυτά προβλέπεται να υπάρχουν. Πολύ σωστά το λέτε, κυρία Σόκου. Να μιλήσουμε λοιπόν και για το πώς αυτό ο αγρός των 27 στρεμμάτων θα είναι εξοπλισμένος. Φυσικά θα υπάρχει νερό, θα υπάρχουν βρύσες οι οποίες θα ποτίζουν οι αγρότες τις εκτάσεις τους, με γεώτρηση φυσικά, γιατί μιλάμε για έναν βιοαγρό. Και όταν μιλάμε για βιοαγρό, δεν μπορούμε να παίρνουμε το νερό της πόλης, το οποίο με πολύ κόπο το βγάζουμε και το φέρνουμε στο πόσιμο νερό δηλαδή. Επίσης θα υπάρχουν φοριαμοί, θήκες δηλαδή, στις οποίες θα μπορεί ο καθένας με το δικό του κλειδί να φυλάει τα προσωπικά του αντικείμενα. Θα υπάρχει κηλικείο, θα υπάρχει αποθήκη, θα υπάρχει ένα τρακτεράκι από το Δήμο το οποίο θα μπορεί να το χρησιμοποιούν οι αγρότες στο να οργώνουν κτλ. Θα είναι όλα δωρεάν, δεν θα πληρώνει τίποτα, θα υπάρχει φως, νερό. Υπάρχουν κάποια κιόσκια τα οποία θα μπορούν να κάθονται να ξεκουράζονται. Μέχρι και κλεισάκι έχουμε προβλέψει. Θα υπάρξει θερμοκήπιο. Έχετε κάποιο σχέδιο μαζί σας? Βεβαίως, έχω το σχέδιο, την κάτωψη αυτή τη. Είναι βέβαια λίγο μεγάλο το σχέδιο και δεν θα το ανοίξω όλο. Δεν πειράζει, όσο μπορέσουμε να δούμε. Ναι, είναι αυτό που δείξαμε και στον κύριο Σαμαρά. Και φυσικά είναι το τελικό σχέδιο το οποίο θα χαραχθεί σύντομα στο έδαφος. Βλέπουμε 80 τετραγωνικά, 60, 70, αναλόγως 50, έτσι. Ακριβώς. Βλέπουμε το πράσινο είναι το θερμοκήπιο, οι δρόμοι που είναι ανάμεσα στους μπακτσέδες αυτούς. Στη μέση αυτό το κυκλικό είναι... Το κυκλικό είναι το κηλικείο και το γραφείο του Γεωπόνου. Μάλιστα. Αυτή η πλατεία η μικρή, θα υπάρχει πάρκινγκ, θα υπάρχει μια αποθήκη όπως είπαμε. Μάλιστα, εξαιρετικό. Το ζήτημα βεβαίως είναι όσο το δυνατόν πιο άμεσα να υλοποιηθεί, κύριε Κρητού. Υποθέτω ότι πολλοί κόσμος, δεν ξέρω καν αν έχει εκδηλώσει ήδη το ενδιαφέρον. Πάρα πολλοί έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Απλά ακόμη να μην παίρνουν τηλέφωνα στη Δημαρχία. Αυτό φυσικά θα ανακοινωθεί και στις ειδήσεις, θα το γράψουμε και σε εφημερίδες. Μόλις ξεκινήσει η διαδικασία για να δώσουμε αυτά τα 270 με 300 box που τα λέμε καλλιέργειες. Φυσικά όλα αυτά θα ανακοινωθούν, δεν θα είναι τίποτα κρυφό. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι η αρχή, γιατί στόχος είναι το να αναπτυχθεί γενικότερα ένα τέτοιο είδους, ας το πούμε, μια τέτοιου είδους ανάπτυξη στηρίζεται. Και σίγουρα θα βοηθήσει αρκετές οικογένειες που το έχουν ανάγκη. Και μάλιστα οικογένειες οι οποίες, εντάξει, στα περίχωρα της Αλεξανδρούπολης οι κήποι μπορεί να υπάρχουν, αλλά νομίζω αρκετοί είναι εκείνοι οι οποίοι μένουν στο κέντρο και δεν έχουν τη δυνατότητα. Ακριβώς. Να φύγουν οι συνταξιούχοι μέσα από τα ΚΑΠΗ. Να βγουν έξω στη φύση, να καλλιεργήσουν, να δημιουργήσουν. Και οι οικογένειες. Και οι οικογένειες. Οι πολύτεκνες οικογένειες, φτωχοί, άποροι άνθρωποι. Φανταστείτε τι κίνητρο είναι αυτό για να βγουν αυτοί οι άνθρωποι έξω, να αφήσουν τους δύσκολους καιρούς αυτούς που δυστυχώς περνάμε και να ξεκινήσουν να δημιουργούν και να δημιουργούν δηλαδή προς όφελος και της διατροφικής τους αλυσίδας αλλά και της ανάπτυξης της πόλης. Γιατί όπως είπαμε εμείς αυτό είναι πιλωτικό πρόγραμμα, εφόσον δούμε ότι πηγαίνει καλά θα το αναπτύξουμε και θα το επεκτείνουμε με μεγαλύτερες εκτάσεις του ενός στρέμματος. Και για οποροφόρα δέντρα και όχι μόνο. Φανταστείτε γύρω από την Αλεξανδρούπολη να υπάρχουν χιλιάδες στρέμματα από ελαιώνες, όχι μόνο στη Μάκρη, γύρω από την Αλεξανδρούπολη, σικαιώνες, αμπελώνες. Δεν ξέρω αν είστε ενήμερος. Εάν κάποιος πάει και ας το πούμε καλλιεργήσει όλα αυτά τα λαχανικά
μετά έχει δικαίωμα μόνο να τα καταναλώσει ή ακόμη και να τα πουλήσει? Όχι, μόνο να τα καταναλώσει. Μόνο να τα καταναλώσει. Εννοείται. Απλώς το 10% θα πηγαίνει και αυτό στο κοινωνικό καρπατοπόλιο, το οποίο και από εκεί δωρεάν. Απλά αναρωτιέμαι αν θα υπήρχε δυνατότητα για Όχι. ένα μικρό εισόδημα για κάποιες οικογένειες. Όχι, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί θα χτυπήσουμε με την κακή έννοια τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το εμπόριο. Γενικότερα που έχουν τη δυνατότητα και καλλιεργούν και ζουν από όλα αυτά. Ακριβώς. Μιλούμε μόνο για το οικογενειακό εισόδημα και προϋπολογισμό. Ανθρώπους που έτσι κι αλλιώς δεν ψωνίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι κι αλλιώς δεν ψωνίζουν, δεν έχουν να φάνε. Είναι συνέχεια μέσα στα κλεισμένα μέσα στα σπίτια τους. Αυτοί οι άνθρωποι να τους βοηθήσουμε. Και αν μετρήσουμε από τα δέματα τα οποία και μοιράζει αυτό το χρονικό διάστημα και το κεπακί του Δήμου Αλεξανδρούπολης, είναι πολλές οι φανταστείτε πόσες οικογένειες είναι. Πάνω από 3.000 οικογένειες. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ για το ενδιαφέρον σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εν τω μεταξύ, μάχη για επιβίωση δίνουν οι καταστηματάρχες του Σουφλίου, οι οποίοι και μετρούν μόνο απώλειες στους τζίρους τους. Η περίοδος των εκπτώσεων δεν στάθηκε ικανή να καλύψει τις υποχρεώσεις των καταστηματαρχών, οι οποίοι και πλέον χαρακτηρίζουν την κατάσταση στην αγορά δραματική. Σύμφωνα μάλιστα με τον πρόεδρο της Ένωσης Επαγγελματιών, Δημήτρη Μαμούγκα, ούτε η περίοδος των εορτών αναμένεται να γεμίσει τα ταμεία των καταστημάτων, αφού πολύ απλά οι καταναλωτές δεν έχουν χρήματα. Δεν ήταν ικανοποιημένοι από την κίνηση κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων οι επαγγελματίες του Σουφλίου. Καθώς, όπως τονίζει ο πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Σουφλίου Δημήτρης Μαμούγκας, η κατάσταση στην αγορά του σουφλίου είναι δραματική, αναφέροντας ότι οι καταναλωτές δεν έχουν χρήματα για να κάνουν τα ψώνια τους. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί μάλιστα ότι ήδη στην πόλη του Σουφλίου άρχισαν να κλείνουν τα πρώτα καταστήματα. Η κίνηση δεν ήταν πάρα πολύ καλή, ήταν αυτό που περιμέναμε. Δεν ήταν αναμενόμενη η κίνηση. Όπως είπαμε και σε άλλες φορές, δεν υπάρχει το χρήμα. Πρέπει να πέσει άμεσα χρήμα από τις τράπεζες. Ήδη αυτή τη βοήθεια που έχουν πάρει από την κυβέρνηση και από το κράτος πρέπει να το ρίξουν στην αγορά. Αλλιώς η κατάσταση είναι δραματική. Εδώ στο Σουφλί που δεν κλείνουν ποτέ μαγαζιά, ήδη άρχισε και σιγά σιγά κλείνουν μαγαζιά και ως το τέλος το 11 δεν ξέρουμε ποια θα είναι η κατάσταση. Αν θα υπάρχουμε σαν αγορά. Αυτή είναι η παιδιά κατάσταση. Πολύ δραματική. Ο κύριος Μαμούγκας αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο θα υλοποιηθεί στον Εύρο, τονίζοντας ότι το πρόγραμμα θα έπρεπε να στηρίξει τους εργαζόμενους που ήδη απασχολούνται σε επιχειρήσεις του Εύρου. Πρέπει βασικά να στηριχθούν ντόπιες επιχειρήσεις και γενικά επιχειρήσεις. Τώρα με αυτά τα προγράμματα καλά είναι, θα πέσουν κάποια χρήματα, αλλά δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να στηριχθούν οι ίδιοι εργαζόμενοι που δουλεύουν στις επιχειρήσεις και οι ίδιες επιχειρήσεις. Όλα τα άλλα είναι απλώς ένα συμπλήρωμα. Στηρίζουμε εκείνους που έχουν μεγάλο πάθος για την επιχείρησή τους. Τράπεζα Κύπρου. Μας εμπνέουν οι άνθρωποι που πέφτουν. Με τα μούτρα σε ό,τι τους παθιάζει. Μας εμπνέουν οι άνθρωποι που κάνουν λάθος και το αντιμετωπίζουν με χιούμορ. Οι άνθρωποι που τα παρατάνε. Που σκύβουν το κεφάλι. Όταν σκέφτονται την επόμενη κίνηση, μας εμπνέουν οι άνθρωποι που έχουν μεγάλο πάθος για την επιχείρησή τους. Αυτούς στηρίζουμε στην Τράπεζα Κύπρου. Δώρο Montblanc. Μόνο στον Ελευθερουδάκη στην Αλεξανδρούπολη. Έχετε ζεστή καρδιά. Ζεστό χαμόγελο. Αλλά αυτό δεν αρκεί για έναν ολόκληρο χειμώνα. Ζάκια Άγγελος. Θέρμανση μόνο με 4 ευρώ το 24ωρο. Νέες εναλλακτικές μορφές θέρμανσης. 100% οικολογικές, απόλυτα οικονομικές. Μέγιστη απόδοση σε όλες τις συνθήκες. Τζάκια Άγγελος. Λέβητες καύσεις βιομάζας και καλαμποκιού. Θερμάστρες αερόθερμες και καλοριφέρ καύσεις πέλετ καλαμποκιού. Ενεργειακά τζάκια, αερόθερμα, καλοριφέρ. Όλα σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων. Τζάκια Άγγελος. Οικολογικές προτάσεις που καλύπτουν ακόμη και τις μεγαλύτερες απαιτήσεις. Μεγαλώσαμε μαζί. Επιπλοκή διακόσμηση
εσωτερικών χώρων Ανέστογλου. Δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Δωρεάν συμβουλές από έμπειρους διακοσμητές. Δωρεάν μεταφορά και τοποθέτηση των επίπλων. Ευέλικτη πολιτική πληρωμών. Επίπλο Ανέστογλου. Ομορφαίνουμε τον εσωτερικό σας χώρο. Την 8η συνάντησή τους πραγματοποίησαν οι ενώσεις καταναλωτών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Αλεξανδρούπολη, όπου και συζήτησαν για τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά και για τους τρόπους δράσης που πρόκειται να ακολουθήσουν. Η συνεργασία των Δήμων με τις ενώσεις καταναλωτών ήταν από τα κύρια θέματα συζήτησης των ενώσεων καταναλωτών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην 8η συνάντηση που πραγματοποίησαν στην Αλεξανδρούπολη. Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Εύρου Χρήστος Κακαλής, η βοήθεια των τοπικών αρχών είναι πλέον επιτακτική ανάγκη, προκειμένου οι ενώσεις να αποκτήσουν τον ρόλο που τους αρμόζει στις κοινωνίες. Στις σφαίρες έχει δημιουργηθεί το Γραφείο Ενημέρωσης του Καταναλωτή. Λοιπόν, μία στις δύο περιπτώσεις που μας έρχονται είναι από τις σφαίρες. Από όλο τον νομό, η μία από τις δύο είναι από τις σφαίρες. Και αυτό γιατί ακριβώς δραστηριοποιείται ενεργά το γραφείο καταναλωτή στις σφαίρες. Ή μπορούμε επίσης να επενέσουμε την αντίληψη που έχει ο Δήμος Δημοτήχου και την στήριξη της Ένωσης Καταναλωτών. Ήδη έχει θεσπίσει σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ να εκπροσωπείται και η Ένωση Καταναλωτών Εύρου με δημότη του Δήμου Δημοτήχου, καθώς επίσης και είναι και ο πρώτος Δήμος ο οποίος επιτέλους οργανώνει την Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού, μια επιτροπή που θα έπρεπε από την πρώτη ημέρα κιόλας, γιατί δεν κοστίζει κάτι σε κάθε Δήμο, να την ιδρύσει. Και παρόλα αυτά περάσανε 4 μήνες και οι καταναλωτές δεν ξέρουν πού να αποταθούν και είναι αβοήθητοι, ακριβώς γιατί οι Δήμοι αδρανούν να δημιουργήσουν την Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού. Ο πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Ροδόπης επεσήμανε πως οι καταναλωτές θα πρέπει να αφήσουν πίσω τους την οτροπία του καναπέ, ιδιαίτερα σήμερα που θίγονται μέρα με τη μέρα περισσότερο τα συμφέροντά τους. Ωστόσο, αναφέρθηκε και στις θέσεις κοινωνικής εργασίας, λέγοντας πως οι ενώσεις μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τις κοινωνικές δράσεις. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε τρόπους να φωνάξουμε κοντά.